Συνδεθώ με την Κωνσταντίνα Γιαχαλή για να μιλήσουμε για το βιβλίο με τίτλο «Ποτέ δεν ξέρεις». Δεν ξέρω βέβαια αν τονίζεται εκεί, δηλαδή «Ποτέ δεν ξέρεις». Αν εκφέρεται σωστά με τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να αποτυπωθεί στο χτύπημά του, στο εξώφυλλό του. Τι κάνεις, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, τι «Ποτέ δεν ξέρεις»? Ότι λοιπόν, τίποτε δεν ξέρεις. Θέλω να συμπληρώσει τη σχέση, λέω. Θέλω να συμπληρώσει την πρόταση. Ποτέ δεν ξέρεις τι. Πότε θα σου χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα. Α, με πότε. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα τη χτυπήσει. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα αποκριθεί ο άλλος. Στο Δόξα Πατρί σε χτυπάνε αυτά. Μην ανησυχείς, το ξέρεις. Δεν είναι θέμα. Στο Δόξα Πατρί. Και ποτέ δεν ξέρεις αν θα πάνε καλά τα πράγματα ή όχι. Καλά, εντάξει τώρα. Οπότε, ναι, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιώ συχνά και γεννιόταν συνέχεια στο βιβλίο από τις φίλες της κοπέλας που προσπαθούν να την πείσουν ότι προχώρα και ποτέ δεν ξέρεις με τον άντρα που ερωτεύεται. Α, δηλαδή οι φίλες υπήρξαν ενισχυτικές στα του έρωτος. Ναι, έχουμε μια κοπέλα, την Κατερίνα, η οποία δεν είχε ποτέ μια σχέση της προκοπής στη ζωή της. Από τον υπηαγωγείο τη τυχαίνανε μόνο λάθος άντρες. Ή θα την τρέχανε ή θα την φτύνανε. Από τον υπηαγωγείο. Είπες από τον υπηαγωγείο. Άρχισε να μετράει από τον υπηαγωγείο. Ναι, από τον Αποστόλη. Αποστόλη ήταν. Από τον Αποστόλη τον πρώτο και πήγαινε μετά. Και κάποια στιγμή αποφασίζει να μην κάνει σχέση με τίποτα, με κανέναν, ναι. Να μείνει μόνη τη, mm-hmm. Να μην περιμένει τηλέφωνο, να μην στεναχωριέται. Περνάει 3 χρόνια πάρα πολύ ωραία. Και τον Οκτώβριο του 2003 μετακομίζει δίπλα της ένας γείτονας, ο οποίος είναι ένας κούκλος. Που πέρα από κούκλος είναι και καλό παιδί, του αρέσει αμέσως μόλις τη βλέπει, αλλά αυτή παθαίνει ένα πανικό. Και οι φίλοι της στενοχωριούνται που τη βλέπουν μόνοι της, θέλουν να την ξεκουνήσουν και το παίρνουν πάνω τους και λένε εμείς με αυτήν θα τους τα φτιάξουμε, ό,τι και να γίνει. Η Κατερίνα φοβισμένη τους τα κάνει όλα άκυρα, κάνει τη μία γκάφα πίσω από την άλλη, ο Μάρκος, ο γείτονας. Εκεί που κάποιος άλλος θα έλεγε «Η κοπέλα είναι τρελή, ας μην ασχοληθώ», ερωτεύεται και προσπαθεί και αυτός να την κερδίσει. Έχει η Κατερίνα στα δικά της, να μην τα πολυλογώ και κάνω και spoiler. Κάνε. Η ιστορία τελειώνει, θα τα φτιάξουμε. Α! Θα τα φτιάξουμε, θα τα χάσουμε ξανά, θα χωρίσουμε, οι φίλοι εκεί πέρα θα επιμείνουν. Και τελειώνει η ιστορία στην Ύδρα, καλοκαίρι, 4 Ιουλίου, όταν κερδίζουμε το Euro στον αγώνα με την Πορτογαλία. Θέλω να σου έχει πω. Έχει σημασία το 2004 στο βιβλίο. Έχει όλα τα κομβικά σημεία που έγιναν το 2004. Η Eurovision, η Ολυμπιακή, το ημιτελικό του Euro, ο τελικός του Euro έχουν σημασία για την Κατερίνα και τη σχέση της και τη ζωή της. Δεν τα έχει με τον αρχηγό, φαντάζομαι, της ποδοσφαιρικής ομάδας. Όχι. Δεν ξέρω, γιατί μου το. Ξέρεις, με ιντριγκάρεις να ρωτήσω. Όχι, δεν τάσει με τον αρχηγό. Απλά είναι σημαντικό για αυτήν, ειδικά ο ημιτελικός που πήραμε παράταση. Ναι. Γιατί τον γκολ, την κεφαλιά, ο Δέλλας την έβαλε στην παράταση. Μ' αρέσεις, γιατί τα έχεις μελετήσει, ναι, σε βάθος. Τα έχω μελετήσει. Τη δημιουργεί πρόβλημα η παράταση. Δηλαδή είναι στη φάση να φωνάξει, παρακαλώ, βάλτε ένα γκολ. Μην πάμε για παράταση. Έλληνας ή Τσέχος δεν με νοιάζει πια. Πρέπει να μπει ένα γκολ, ας πούμε. Και είναι ένα αστείο βιβλίο, ένα εκπληκτικό βιβλίο, ναι. Σε ξεκουράζει, διασκεδάζει, γελάς. Αναπολύς, θυμάστε το 2004, περνάγαμε ωραία, ήταν άλλη εποχή, υπήρχαν λεφτά, υπήρχαν ευκαιρίες. Η καθημερινότητά μας ήταν να σχολάμε από τη δουλειά μας και να πηγαίνουμε να τα πίνουμε στον μπαρ με τις φίλες μας και τους φίλους μας να φλερτάρουμε. Άκου τώρα τι μου θύμισες. Έβλεπα τις προάλλες, ναι. Έχει 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι πού όμως. Σε ένα, ναι, ντοκιμαντέρ όπου έλεγε ότι κανένας. Α! Το βλέπα. Στο τέρος, στην παράσταση. Τι λέω τόση ώρα. Στην παράσταση, λοιπόν, έδειχνε στιγμιότυπα από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Και έλεγε ένας τύπος με βαριά φωνή. Κανένας ποτέ δεν θα ξεχάσει που βρισκόταν τη στιγμή που έβλεπε στην τηλεόραση την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Με τον ίδιο τρόπο, κανένας ποτέ Έλληνας δεν θα ξεχάσει που βρισκόταν τη στιγμή που μπήκε τον γκολ από την Εθνική. Αυτή τη σύνδεση ήθελα να κάνω. Όταν άρχισα να μιλάω για το βιβλίο σε φίλους και σε γνωστούς και τέτοια, ένας μου έλεγε, καλά ξέρεις που ήμουν εγώ τότε. Θυμόντουσαν όλοι που ήταν όταν έγινε ο αγώνας. Σου πω εγώ που ήμουν. Έκανα εκπομπή στον αέρα, έβγαζα ειδήσεις στο ραδιόφωνο και την ώρα που λέει δημοσιογράφος, ο κύριος τότε ήταν, ποιος ήταν, πρωθυπουργός, Καραμαλής. Όχι, ο Σιμίτης ήταν. Ο Σιμίτης, παιδιά, δεν θυμάμαι καθόλου, το έχω εντελώς χαμένο. Ο κύριος Σιμίτης επισκέφτηκε το προεδρικό μέγαρο. Γκολ!
Ήταν έτσι οι ειδήσεις. Γιατί έβλεπε παράλληλα με την άκρη του ματιού της το μάτς. Ήταν ωραία χρονιά. Ήταν ωραία χρονιά. Κόσμο. Θα ξανάρθει, Κωνσταντίνα. Μακάρι, θα ξανάρθουν τα ωραία. Μακάρι, μακάρι. Γιατί πολλοί κόσμοι μου έλεγαν ότι ήταν κομβική χρονιά. Δηλαδή στην προσωπική μου ιστορία ήταν μια κομβική χρονιά. Το έχω. Άρχισα να γράφω τότε. Και άλλοι μου λέγανε, ήρθα στην Αθήνα. Έπιασα δουλειά. Ήταν μια κομβική χρονιά για πολλοί κόσμο. Και ίσως και από τις τελευταίες ανέμελες. Δηλαδή δεν περιμέναμε. Όχι, θα έρθουν κι άλλες. Δεν θέλω. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Ακούω τόση ώρα για χαρά, για κέφι, για χιούμορ στο βιβλίο. Όλοξο. Σε παρακαλώ. Έτσι είναι το βιβλίο. Έτσι είναι το βιβλίο. Λοιπόν. Και χρονιά, μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και δώστε μου την ευκαιρία να ευχαριστήσω για τις εκδόσεις Αρμός. Βεβαίως. Έκαναν την έκδοση του βιβλίου. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αγαπάμε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και καλό καλοκαίρι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι.